Λοιπόν, καλημέρα. Βρισκόμαστε στην πέμπτη εβδομάδα του μαθήματος Συστήματα Παράλληλης και Καταναμμένης Επεξεργασίας. Στο βιντεάκι που είδατε πιο πριν, είδαμε το project της Microsoft, όπου τοποθέτησε High Performance Computing Servers στο βυθό μιας θάλασσας. Και το έκανε αυτό προκειμένου να μην έχει από τη μία τις αυξημένες ανάγκες σε ψήξη, από την άλλη, για να εκμεταλλευτεί τη θάλασσα, το υπέδαφος της θάλασσας, το βυθό της θάλασσας, που βρίσκεται σε μεγάλες εκτάσεις στη γη και δεδομένου ότι τα μεγάλα αστικά κέντρα που βρίσκονται δίπλα σε λιμάνια, σε θάλασσες, δεν έχουν πια άλλο χώρο ανάπτυξης, η θάλασσα είναι η επόμενη λογική διέξοδος. Και το project αυτό ολοκληρώθηκε πριν από 1-2 χρόνια, βγάλανε τα μηχανήματα από το βυθό και κάνουν κάποιες μελέτες κατά πόσο τελικά ήταν αποδοτικό ή όχι. Υπενθυμίζω ότι, όπως είδατε, μάλλον, σημειώνω, υπήρχε ένα καλώδιο τροφοδοσίας και δικτύου που πήγαινε από ένα πλοίο πάνω κάτω στο βυθό. Αρκετά ενδιαφέρον project, βέβαια θέτονται κάποια ερωτήματα ως προς το περιβάλλον και τη μόλυνση ή την όχληση στους θαλάσσιους οργανισμούς. Είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Είναι γεγονός όμως ότι χρειαζόμαστε ολοένα και περισσότερη υπολογιστική ισχύ. Και η υπολογιστική ισχύ έρχεται με το κόστος εκτός το ενεργειακό, αλλά και το κόστος της θερμικής απαγωγής. Ως σκέψη σας οδύνω, γιατί στο μάθημα αυτό θέλω να σας μεταφέρω και προβληματισμούς, προκειμένου και εσείς οι ίδιοι να σκεφτείτε προς το που πηγαίνουμε και πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τον κόσμο που βρισκόμαστε. Να βελτιώσουμε τον κόσμο με νέες ιδέες. Έχουμε πολλά να δούμε σήμερα. Αρχικά, να ανοίξω τα lab points, όπως βλέπετε στο share, στο εργαστήριο 4 που αναρτήθηκε χθες την Κυριακή. Βλέπουμε ότι 71 άτομα παρέδωσαν on time και ο μέσος όρος είναι στο 7,77. Είμαστε ακόμα σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Από τη στιγμή που είμαστε πάνω από τη βάση που είναι 5, σημαίνει ότι μπορείτε, τουλάχιστον οι περισσότεροι, και παρακολουθείτε το εργαστήριο χωρίς κανένα πρόβλημα. Υπενθυμίζω, το link είναι lsi.gr, από το δεσμό που έχω, lab points. LSIGR, Lab Points. Το LSIGR είναι ένα δικό μου domain που είναι short links προς διευθύνσεις που χρησιμοποιώ. Αύριο έχουμε πάλι εργαστήριο, 7 η ώρα, 7 με 9. Είναι υποχρεωτικό, υπενθυμίζω. Στο εργαστήριο αυτό θα δούμε εντολές όπως broadcast και reviews. Και θα ήθελα να μελετήσετε και το θεωρητικό υπόβαθρο, όπως και τα αντίστοιχα εργαστηριακά πυλάδια, δηλαδή να κάνετε μια προεργασία. Γιατί αν έχετε κάνει μια προεργασία, είστε λίγο πιο άνετοι στο να παρακολουθείτε το εργαστήριο. Το επόμενο που ήθελα να σας πω αφορά το project. Σας είχα πει ότι αυτή τη βδομάδα θα ανακοινώσω το project και θα ανοίξω το Notepad για να μελετήσουμε μαζί την εκφώνηση και να σας την εξηγήσω. Το project που επέλεξα είναι ένα πρόβλημα πραγματικό. Ένα πρόβλημα που υπάρχει έξω και είναι το πρόβλημα σχετικά με το οπτικό πεδίο. Τι πρόβλημα είναι αυτό? Πριν φέρω την εκφώνηση θα σας δώσω λίγο το background, να ετοιμάσω μόνο το project, να το έχω έτοιμο στο παράθυρο. Λοιπόν, ο τίτλος του project είναι «Παραλληλοποίηση συσσωρευτικού αλγορίθμου ανάλυσης οπτικού πεδίου». Και ας δούμε πού μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτό. Καταρχήν, έχουμε δορυφορικές εικόνες. Οι δορυφορικές εικόνες είναι πολύ μεγάλες σε μέγεθος. Ξέρετε, διδιάστατοι πίνακες, όπου είναι αρχεία αρκετών μεγαμπάιτ. Το πρόβλημα είναι ότι θέλουμε να επεξεργαστούμε αυτά τα αρχεία για να βρούμε το οπτικό πεδίο. Πολλά προβλήματα βέβαια υπάρχουν, εγώ αναφέρομαι μόνο στο οπτικό πεδίο.
Το οπτικό πεδίο είναι όταν θέλουμε, για παράδειγμα, να τοποθετήσουμε σταθμούς κεραιών, όπου δεν θέλουμε να υπάρχει κάποιο βουνό ανάμεσα, με την ανάλυση οπτικού πεδίου μπορούμε να βρούμε τις βέλτιστες θέσεις των δύο πύργων, ώστε να μην υπάρχει εμπόδιο. Αν κάνω ένα paint, να το δείτε, όπως ξέρετε, θα πάρω αυτό το στυλό. Επιθυμίζω ότι είναι ένα πραγματικό πρόβλημα, οπότε έχει μια συνθετότητα. Γι' αυτό θα σας πω και τι αλλαγές επιφέρει ως προς τις καταληκτικές ημερομηνίες. Λοιπόν, καταρχήν μια εικόνα τη βλέπουμε από πάνω, όπως ξέρετε, και είναι ένας πίνακας. Και εδώ κάπου, ας πούμε, έχει βουνά, αλλού έχει λίμνες κτλ. Αλλά από πάνω τα βλέπουμε. Οι εικόνες αυτές οι δορυφορικές μας έρχονται από το δορυφόρο σε μορφή GeoTIFF. Ίσως έχετε επιλέξει και κάποιο μάθημα σχετικά με το GIS και να μην το έχετε επιλέξει, δεν πειράζει, θα σας πω εγώ την πληροφορία που χρειάζεται. GeoTIFF, δηλαδή είναι εικόνες μαζί με το ύψος. Σε κάθε σημείο, ας πούμε, αυτή η κορφή που είναι σε ένα βουνό είναι πιο ψηλά από ένα άλλο. Άρα είναι ένας πίνακας που φέρει πληροφορίες ύψους. Αν το δούμε τώρα, αντί για από πάνω, από μια άλλη οπτική γωνία, για παράδειγμα, εδώ είναι μια πεδιάδα, εδώ υπάρχει ένα βουνό και εδώ υπάρχει μετά μια άλλη πεδιάδα. Και εδώ, για παράδειγμα, έχουμε θέσει έναν παρατηρητή σε ένα κλασικό ύψος, π.χ. ένα 65. Ξαναλέω ότι αυτό θα είναι μια παράμετρος που θα δίνουμε στο πρόγραμμά μας. Αν θέλουμε να δημιουργήσουμε κάποιο τηλεπικοινωνιακό πύργο που εκτείνεται σε πολλά μέτρα ύψος, τότε θα θέταμε κάποια άλλη τιμή. Αυτή είναι μια παράμετρος εισόδου. Έστω λοιπόν βάζουμε ένα 65. Αυτός εδώ τοποθετείται έστω σε αυτό εδώ το σημείο. Σε μια συντεταγμένη λοιπόν χ, ψ. Στην ανάλυση οπτικού πεδίου, αυτός κοιτάει προς 360 μοίρες και σημειώνει τι βλέπει. Γιατί μετά πίσω από αυτό δεν το βλέπει. Για παράδειγμα, αυτός βλέπει σε αυτό το σημείο εδώ πέρα. Μετά, το τι έχει εδώ πέρα πίσω, εδώ πέρα μπορεί να έχει κάτι άλλα πράγματα, δεν τα βλέπει, γιατί βλέπει σε αυτό το σημείο. Στη συνέχεια βλέπει μέχρι αυτό το σημείο, αυτό σημειώνει εδώ πέρα τι βλέπει, αυτό, δηλαδή πάει έτσι, είναι ευθείες οι γραμμές, απλώς λίγο το mouse δεν βοηθάει στο drawing, βλέπει αυτό, αυτά είναι βουνά. Μετά από εδώ βλέπει π.χ. εδώ ότι μπορεί να έχει ένα φράγμα κτλ. Και τέλος πάντων, με κόκκινο ή με κάποια χρωματική επισήμανση, σημειώνουμε τι βλέπει. Ας πούμε από εδώ πέρα βλέπετε ότι επειδή έχει μια πεδιάδα, βλέπει πολύ μακριά. Στο τέλος λοιπόν, δημιουργούμε μια εικόνα με αυτά τα σημεία που με αυτές τις περιοχές που βλέπει. Δηλαδή βλέπει και τα ενδιάμεσα. Δηλαδή θα βάζα εδώ πέρα, έχει όλη αυτή τη γραμμή, τι βλέπει. Βλέπει αυτή τη γραμμή, βλέπει αυτή τη γραμμή. Γενικά, ό,τι βλέπει, βλέπει και αυτό το σημείο, και αυτό το σημείο, και αυτά τα ενδιάμεσα, τα χρωματίζουμε. Και βγαίνει μία χρωματική επισήμανση. Για παράδειγμα, θα ήταν κάπως, ας το βάλω, κάπως έτσι. Δηλαδή, όπου έχει χρωματική επισήμανση, υποτίθεται το βλέπει. Βέβαια και τα ενδιάμεσα βλέπει. Ναι, έστω κάπως έτσι. Αυτή είναι η εικόνα εξόδου και μας βοηθάει να καταλάβουμε πού να τοποθετήσουμε κάποιο σταθμό τηλεπικοινωνιακό για να έχει καλό σήμα χωρίς να εμποδίζεται. Δηλαδή, από εδώ καταλαβαίνουμε ότι αν ο παρατηρητής είναι εδώ, μπορούμε κάλλιστα να βάλουμε και εδώ τον τηλεπικοινωνιακό πύργο, γιατί υπάρχει οπτική επαφή. Ή θα μπορούσαμε να το βάλουμε σε αυτό το σημείο. Εμείς θέλουμε λοιπόν, έχοντας ως είσοδο μία εικόνα GeoTIFF, δορυφόρου, πραγματική εικόνα, που έχει τις πληροφορίες ύψους, να κάνουμε μία σάρωση, βλέπετε από αυτό το σημείο, κάνουμε μία σάρωση και εξάγουμε μία εικόνα με χρωματική κωδικοποίηση. Και αυτό βέβαια είναι για ένα χύψη. Και επειδή στα παράλληλα θέλουμε να έχουμε περισσότερη πληροφορία για καλύτερες αποφάσεις, δεν αρκούμαστε μόνο σε ένα συνταγμένο σε χύψη, αλλά σε πολλά σημεία χύψη. Δηλαδή αυτό είναι για ας πούμε χ1 ψ1. Θα βγάλουμε και ένα παρόμοιο χάρτη για χ2 ψ2. Θα δέχεται λοιπόν το πρόγραμμά μας
ζευγάρια τέτοιων συνταγμένων και μάλιστα μπορούμε να πάμε και το μέγιστο που είναι να εξετάσουμε κάθε σημείο αυτής της εικόνας, τι άλλα σημεία βλέπει, που ασφαλώς έχει εκατοντάδες χιλιάδες υπολογισμούς, αναλόγως το μέγεθος μπορεί να φτάσουμε και εκατομμύρια υπολογισμούς. Γι' αυτό ένα high performance computing σύστημα έρχεται εδώ για να μας λύσει το πρόβλημα. Ας δούμε λοιπόν την εκφώνηση, αλλά εδώ καταλαβαίνετε ότι το input είναι το ύψος του παρατηρητή, γιατί αυτός ας πούμε βλέπει ως εδώ, δεν μπορεί να δει παραπέρα. Αν βάλουμε ένα ύψος όμως που είναι για παράδειγμα ένας πύργος στα 10 μέτρα και εδώ είναι μικρό το μπουναλάκι, για παράδειγμα, μπορεί να δει παραπέρα. Άρα μια είσοδος στο πρόγραμμά μας θα είναι το ύψος, μια άλλη είσοδος θα είναι η εικόνα του δορυφόρου, μία άλλη είσοδος θα είναι οι συντεταγμένες, χι ψι που βρίσκεται, και αυτό θα εξάγει ένα αρχείο εξόδου. Οι συντεταγμένες ασφαλώς μπορεί, όπως είπα, να μην είναι μόνο ένα ζευγάρι χι ψι, να έχει ένα ψι, ένα χι δύο ψι δύο κτλ. Ας δούμε λοιπόν την εκφώνηση. Θέλω να κάνω και word wrap. Ωραία. Λοιπόν, ο τίτλος. Είναι πραγματικό πρόβλημα αυτό. Και θα δούμε πώς οι γνώσεις που αποκομίζουμε αυτό το μάθημα χρησιμοποιούνται να δώσουν λύσεις σε ένα υπαρκτό πρόβλημα, ξαναλέω. Υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Και δεν είναι μόνο για τους σταθμούς τηλεπικοινωνιών. Είναι ακόμα και για τους πυροσβεστικούς σταθμούς. Σε ένα βουνό. Πού θα βάλουμε τον πύργο που θα βρίσκεται κάποιος δασοφύλακας για να εξετάζει όσο δυνατόν περισσότερη έκταση. Και άλλα τέτοια προβλήματα. Λοιπόν, παραλληλοποίηση σωρευτικού αλγορίθμου ανάλυσης οπτικού πεδίου. Στην εργασία αυτή θα πρέπει να αναπτυχθεί παράλληλο σε C πρόγραμμα κατά OpenMPI, OpenMP και συνδυασμός, δηλαδή τρεις εκδόσεις. Που θα παραλληλοποιεί το πρόβλημα της ανάλυσης οπτικού πεδίου σε δορυφορικές εικόνες, όπως έχει παραγραφεί στην παρακάτω διπλωματική εργασία. Είναι μια διπλωματική εργασία που επέβλεψα πριν από ένα χρόνο, το 2020, και σε αυτή την εργασία περιγράφεται η ανάλυση οπτικού πεδίου. Δηλαδή έχει το θεωρητικό υπόβαθρο για να καταλάβετε αυτά που σας μετέφερα τώρα, πώς τα βλέπετε με μαθηματικά. Λοιπόν, τα αποτέλεσματα αυτής της μελέτης της ανάλυσης οπτικού πεδίου που θέλουμε να κάνουμε εφαρμόζονται σε πλήθος έργων που σχετίζονται με το περιβάλλον, όπως αναφέρεται σε σελίδα 18. Μπορούμε να ανοίξουμε αυτή εδώ τη διεύθυνση για να δούμε στη σελίδα 18 πού χρησιμοποιείται μια τέτοια ανάλυση και γιατί θέλουμε μια τέτοια ανάλυση. Σελίδα 18. Λοιπόν, κοιτάξτε. Συχνά εφαρμόζεται η κατασκευή δρόμων με στόχο τη βελτίωση της ορατότητας των οδηγών. Τοποθέτηση καμερών ασφαλείας σε κτίρια για να καλύπτουν το μέγιστο δυνατό οπτικό πεδίο. Τοποθέτηση φωτοβολταϊκών για τη μέγιστη απόδοση. Τοποθέτηση πύργων τηλεπικοινωνιών, όπως σας είπα, που παρέχει την ορειτότητα με τη μέγιστη δυνατή περιοχή. Τοποθέτηση πύργων δασοπυρόσβεσης. Αρχαιολογία. Και για στρατιωτικές εφαρμογές, ώστε να έχει τη μεγαλύτερη κάλυψη. Έχει πολλά ωφέλη και είναι υπαρκτό πρόβλημα που πρέπει να δώσουμε λύση. Και έχει και ερευνητική χρειά. Δηλαδή κάποιος που θα καταφέρει πολύ καλό αποτέλεσμα, θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε προς κάποια δημοσίευση να το δούμε. Αυτό δηλαδή είναι ένα υπαρκτό πρόβλημα, ένα πραγματικό πρόβλημα, ένα ερευνητικό πρόβλημα. Λοιπόν, σας λέω επίσης κάποιες σημειώσεις. Μπορείτε να υλοποιήσετε μια απλοποιημένη έκδοση του αλγορίθμου, αλλά θα πρέπει πρώτα να συζητήσει την τροποποίηση μαζί μου για να σας πω αν εγκρίνονται ή όχι. Μπορεί να χρησιμοποιήσετε διαφορετικούς τρόπους παραλληλοποίησης από αυτούς που αναφέρονται. Στην εργασία αυτή αναφέρονται κάποιοι τρόποι παραλληλοποίησης και έχει υλοποιηθεί σε Python η παραλληλοποίηση. Δηλαδή, μπορείτε να πάρετε ιδέες διαβάζοντας την Python, που η Python είναι πολύ εύκολο να διαβαστεί, σαν ένα listing ψευδοαλγόριθμου. Άρα, μπορείτε να πάρετε ιδέες για την υλοποίηση, αλλά μπορείτε να βρείτε και καλύτερη υλοποίηση. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε την τεχνική της παρεμβολής για τα καλύτερα αποτελέσματα της εκτίμησης ύψους. Τώρα, για την τεχνική της παρεμβολής, κοιτάξτε, για παράδειγμα, τα κάνω όλα undo, τα σβήνω. Κοιτάξτε πώς γίνεται. Όπως σας είπα, έχουμε πίνακα.
Και εδώ έχει διάφορα στοιχεία, κάποιες τιμές. Η κάθε τιμή είναι το ύψος. Δηλαδή, στις διεταγμένες, έστω αν εδώ είναι το στοιχείο 0,0, εδώ, ας πούμε, φανταστείτε ότι έχει μια τιμή 5,1. Αυτό σημαίνει ότι το σημείο 0,0 βρίσκεται στο 5,1. Εδώ μπορεί να έχουμε μια επόμενη, για παράδειγμα, 0,1, αναλόγως τώρα πώς έχετε τοποθετήσει το πίνακα στη μνήμη, μια άλλη τιμή 5,2, ας πούμε. Αυτό είναι υψόμετρο. Είναι είτε σε εκατοστά είτε σε μέτρα, αναλόγως πώς θα το δεχτούμε. Και θέλουμε, λοιπόν, από ένα σημείο, έστω από αυτό το σημείο, τραβάμε μια ευθεία, όπως σας είπα, ξεκινάμε από μια ευθεία και σιγά σιγά κοιτάμε προς κάθε κατεύθυνση. Έστω κάποια στιγμή η ευθεία περνάει ανάμεσα από αυτά τα δύο σημεία. Και η τεχνική της παραβολής, βασικά, όπως καταλαβαίνετε, είναι ο μέσος όρος. Δηλαδή, αυτό το σημείο εδώ πέρα είναι, εντάξει, στην πιο απλή μορφή, θα πούμε, είναι ανάμεσα στο 5,1 και 5,2, άρα βάζουμε το μέσο όρο. Δηλαδή, 5,1 συν 5,2 δια 2. Θα μπορούσατε, βέβαια, αν θέλετε για πιο σύνθετο και πιο, με μεγαλύτερη ακρίβεια υπολογισμό, να πείτε πού είναι πιο κοντά. Οπότε να πείτε αυτό είναι, δηλαδή σε αυτό το σημείο είναι πιο κοντά ίσως από το, σε αυτό εδώ πέρα. Είναι πιο κοντά στο 1 παρά στο 0. Αυτό δεν θα επιμείνω να έχουμε τόσο μεγάλη ακρίβεια. Και η απλή τεχνική της παρεμβολής για μένα είναι ικανοποιητική. Οι παρεμβολές όμως γίνεται και σε αυτό το σημείο αλλά και στο κατακόρυφο. Δηλαδή από κάτω θα έχουμε άλλες γραμμές. Ας πούμε εδώ θα έχουμε π.χ. 2,1, 3, στην τύχη βάζω τιμές. Άρα παρεμβολή έχουμε και σε αυτό το σημείο. Ανάμεσα στο 3 και στο 5,2. Άρα και αυτό θα υπολογίσουμε το ύψος παρεμβολής και αυτό. Δηλαδή η ευθεία που θα δημιουργήσουμε θα πρέπει να έχει όλα τα σημεία μέχρι το bound, μέχρι το όριο και να υπολογίσουμε όλα τα σημεία με τις παρεμβολές. Συνεχίζουμε την εκφώνηση. Θα δέχεται λοιπόν ο ίσως εδώ μια εικόνα από δορυφόρο που φέρει πληροφορίες ύψους σε διάφορα πίξελ και μια λίστα συντεταγμένων. Ας πούμε έχει 1/1, έχει 2/2. Ή μπορεί να περιέχει το -1/-1 που σημαίνει όλα τα σημεία της εικόνας. Άρα για κάθε πίξελ της εικόνας κάνουμε την ανάλυση οπτικού πεδίου. Αυτό ασφαλώς, καταλαβαίνετε, μπορεί να πάρει και μέρες ή εβδομάδες να υλοποιηθεί. Οι δοκιμές στην αρχή θα γίνουν με -1/1 και αν δούμε ότι λειτουργεί σωστά για ένα ζευγάρι ή δύο ζευγάρια, τότε θα το δούμε και αυτό. Για κάθε ζεύγος συντεταγμένων, εκτελεί μια σάρωση 360 μοιρών από το σημείο που αυτό τη χύψη προς τα όρια της εικόνας. Σας είπα λοιπόν, για παράδειγμα, έχουμε από το σημείο που είμαστε προς το όριο της εικόνας και σιγά σιγά γυρίζει. Το κλασικό είναι να γυρίζει με αυτή τη φορά counterclockwise, όπως βλέπετε, και γυρίζει. Βέβαια, τώρα αναλόγως στην κάμερα δεν ξέρω πώς εμφανίζεται, αλλά εμφανίζονται με αντίστροφη πορεία των δικτών του ρολογιού. Αντίστροφη φορά, δηλαδή. Μπορεί και από την άλλη όμως να το κάνετε. Δεν έχει σημασία. Συνήθως όμως γίνεται με την αντίστροφη φορά. Και θέλουμε να σαρώσουμε και να δούμε τι βλέπει από εκείνο το σημείο. Η έξοδος θα είναι μια εικόνα ίδιων διαστάσεων. Δηλαδή, αν βάλουμε μια εικόνα, ας πούμε, 10.000 επί 10.000 πίξελ, θα βγάλουμε πάλι μια εικόνα ίδια, 10.000 επί 10.000 πίξελ. Η οποία όμως θα έχει χρωματική κωδικοποίηση των αποτελεσμάτων. Δηλαδή, όσες περισσότερες φορές φαίνεται ένα πίξελ, τόσο πιο φωτεινό θα είναι. Σε περίπτωση που έχουμε μία συντεταγμένη, ασφαλώς θα είναι ένα χρώμα. Αν έχουμε όμως πολλές συντεταγμένες, τότε κάποια πίξελ που θα τα βλέπουμε από πολλά διαφορετικά σημεία θα έχουν διαφορετικό χρώμα, θα έχουν πολύ πιο φωτεινό χρώμα. Σημεία που φαίνονται ελάχιστες φορές κάτω από ένα όριο θα είναι μαύρα. Οι μετρητές θα είναι κανονικοποιημένοι στο εύρος 0,255 για το χρώμα. Δηλαδή, αν η μέγιστη τιμή του μετρητή είναι max και ελάχιστη min, τότε θα πρέπει να πολλαπλασιαστούν οι τιμές του κάθε μετρητή counter i, δηλαδή του κάθε pixel, χύψη, με counter mi. Αυτό σας δίνω κατευθείαν την εξίσωση για να δείτε πώς γίνεται αυτή η κανονικοποίηση. Counter i μείον minimum επί 255 max min. Αυτό τι σημαίνει για παράδειγμα. Ότι αν έχουμε τιμές, ας πούμε, από α έως β, θέλουμε αυτές τις τιμές πάντα να τις ανάγουμε στο εύρος 0 έως 2,55 για να μπορούμε να τις χρωματίσουμε. Και με εκείνο τον τύπο κάνουμε αυτή την αναγωγή. Γιατί μπορεί να έχουμε, ας πούμε, π.χ. από 1.000 μέχρι 10.000 το counter, αναλόγως
τα σημεία που φαίνονται. Συντήθησα σε αυτά τα νούμερα, αλλά επειδή θέλουμε το ανάγουμε σε ένα εύρος 0,255, χρησιμοποιούμε το μαθηματικό τύπο που σας έχω δώσει. Τώρα, στη φάση υλοποίησης, θα πρέπει να δημιουργήσετε σηριακό κώδικα. Και επέλεξα να το κάνουμε έτσι, ώστε ο καθένας να ακολουθήσει και διαφορετική υλοποίηση. Θα ήθελα να δω διαφορετικές υλοποιήσεις. Δεν ήθελα να. Βέβαια, υπάρχουν στην διπλωματική, σε Python οι κώδικες. Κάποιος θα μπορούσε δηλαδή να καταλάβει το Python και να μετατρέψει εσύ, αλλά θα ήθελα να το δείτε με ένα δικό σας τρόπο σκέψης, μήπως βρείτε και πιο εύκολα παραλληλοποιήσιμο αλγόριθμο. Παράλληλο κώδικα σε MPI, παράλληλο κώδικα σε MP, παράλληλο κώδικα σε συνδυασμό. Και το πέμπτο είναι η συγγραφή τεχνικής αναφοράς σε IEEE Template Double Column. Αυτό θα το ανεβάσουμε στο e-class όταν έρθει η χώρα της συγγραφής. Μπορείτε να το βρείτε όμως στο ίντερνετ. 2 έως 4 σελίδες αυστηρά. Το όριο είναι 4 σελίδες. Με τίποτα δεν πρέπει να βγει 4 σελίδες. Και το ελάχιστο όριο είναι 2. Θα πρέπει να καλυφθούν τα παρακάτω και με βάση αυτά θα βαθμολογηθεί η τεχνική αναφορά. Δηλαδή, καταρχήν εισαγωγή. Παρόμοιες εργασίες, αν έχουν παραλληλοποιήσει άλλοι, για παράδειγμα. Μεθοδολογία που ακολουθήσατε εσείς. Υλοποίηση που κάνατε. Οι μετρήσεις, επικύρωση αποτελεσμάτων, συμπεράσματα, μελλοντικές βελτιώσεις. Στις μετρήσεις θα πρέπει να μιλήσατε για μελέτη κλιμάκωσης. Να τα δούμε στη θεωρία και αυτά. Αποτελεσματικότητα παραλληλοποίησης, σημεία λαιμόκοψης, τα bold του λέξη δηλαδή, που χάνεται επιτάχυση, εκτίμηση σημείων καθυστέρησης λόγω επικοινωνίας. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, σημαίνει ότι θα πρέπει να γράψετε το έργο σας σε μια αναφορά, γιατί ως μηχανική θα πρέπει να συντάζετε και τεχνικές αναφορές. Και ακολουθεί αυτό το format, που είναι format επιστημονικής δημοσίευσης, κυρίως για να υπάρχει μια ομοιομορφία στον τρόπο παρουσίας, για να μην κάνει ο καθένας ότι format θέλει, να έχουμε μια ομοιομορφία σε αυτά εδώ. Βλέπετε εδώ ότι θα έχει και, που λέει, παρόμοιες εργασίες, θα ψάξετε και στο ίντερνετ για να δείτε τι έχουν κάνει άλλοι και το καθεξής. Δηλαδή, στους στόχους, τους μαθησιακούς στόχους του μαθήματος, που είναι να διερευνήσετε αλγορίθμους παραλληλοποίησης, εμπίπτει ακριβώς αυτό εδώ το κομμάτι. Να ψάξετε, να βρείτε, να παραλληλοποιήσετε και να εργαστείτε πάνω σε αυτό. Η εργασία μπορεί να υλοποιηθεί και σε ομάδες φοιτητών. Μέγιστο πλήθος φοιτητών είναι ομάδα 3, δηλαδή από 1 ως 3 άτομα. Δεν αλλάζει όμως κάτι στον τρόπο βαθμολόγηση, είτε είναι 1 άτομο είτε είναι 3 άτομα. Δηλαδή, μην πει κάποιος, εγώ που με 1 άτομο θα κάνω μόνο το MPI, αλλά σίγουρα θα πρέπει. Αν είναι 3 άτομα, και οι 3 να γνωρίζουν την παραλληλοποίηση. Γιατί, όπως θα αναφέρω πάρα κάτω, υπάρχει προφορική εξέταση και αν ρωτήσω κάτι για OpenMP και ο άλλος πει εγώ δούλεψα μόνο στο MPI, δεν ξέρω για OpenMP, ασφαλώς είναι εις βάρος του. Θα χάσει κάποιους βαθμούς. Λοιπόν, η εργασία είναι προαιρετική, όπως σας είπα. Δηλαδή, ναι, μεν πιάνει 2 μονάδες, αλλά αν κάποιος δεν την κάνει, απλώς θα χάσει 2 μονάδες. Δεν θα του κοπεί το δικαίωμα να δώσει εξετάσεις. Υπάρχει μερική βαθμολόγηση, είναι 20% για κάθε παραδοταίο. Όμως, η τεχνική αναφορά είναι υποχρεωτική σε περίπτωση που αναπτυχθεί κώδικας. Δηλαδή, δεν μπορεί να πει κάποιος έκανα μόνο το σηριακό και τίποτα άλλο. Αν κάνει κώδικα, είτε κώδικα σηριακό, είτε MPI, είτε OMDV, είτε MPI συν OMDV, υποχρεωτικά πρέπει να παραδώσει και τεχνική αναφορά. Πρέπει να μάθετε να γράφετε τεχνικά κείμενα και θα βαθμολογηθείτε επί αυτού. Εργασίες που συμπληρώνουν βαθμολογία πάνω από 50% ενδέχεται να εξεργαστούν και προφορικά. Πάντα, ξέρετε, σε όποια εξέταση ή γραπτή εργασία κάποιος σε μάθημά μου είναι πάνω από 50%, είναι υποψήφια για προφορική εξέταση από μένα. Καταληκτική ημερομηνία. Κοιτάξτε τώρα αυτό. Άλλαξα τις ημερομηνίες κατάθεσης της εργασίας, προκειμένου να σας βοηθήσω και να μην ίσως αχωθείτε από κάποιες κοντινές ημερομηνίες, όπως ήταν αρχικά στο σχέδιο εργαστηρίου. Λοιπόν, η καταληκτική ημερομηνία είναι η πρώτη εβδομάδα της εξεταστικής Ιουνίου ή του Σεπτεμβρίου. Η πρώτη εβδομάδα δηλαδή της εξεταστικής Σεπτεμβρίου. Αν επιλέξετε Σεπτέμβριο, ενημερώστε με να κρατηθεί η βαθμολογία σας, Hall Grade, προκειμένου να μην κατατηθεί τον Ιούνιο, για να κατατηθεί το Σεπτέμβριο. Ξέρετε τη διαδικασία με το Hall Grade. Τώρα,
Σας δίνω κάποιες σημειώσεις για να σας βοηθήσω. Ας δούμε λοιπόν τις σημειώσεις. Το πρόγραμμα θα πρέπει να δέχεται από τη γραμμή εντολών. Όπως σας είπα, είδαμε στο εργαστήριο, command line arguments. Δεν θα ρωτάει το χρήστη τίποτα, γιατί θέλουμε να εκτελεστεί σε cluster που δεν έχουμε τερματικό. Πρέπει όλα να είναι από command line arguments. Το όνομα ενός αρχείου αντιστοιχεί σε δορυφορική εικόνα και το όνομα ενός αρχείου με ζευγάρια συντεγμένων αντιστοιχούν στα σημεία παρατηρητών. Καταλαβαίνετε εδώ ότι αν είναι ένα ζευγάρι μείον ένα μείον ένα, σημαίνει όλα τα σημεία. Η έξοδος θα είναι ένα αρχείο εικόνας με συσσωρευτική για όλες τις συνταγμένες χρωματική επισήμαση. Ναι, το αρχείο θα το ανεβάσω αυτό στο e-class με το πέρας της διάλεξης. Για να τα δείτε και προσεκτικά, ασφαλώς. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έτοιμο κώδικα βιβλιοθήκες για την ανάγνωση των δορυφορικών εικόνων. Είστε ελεύθεροι, ως μηχανικοί πρέπει να επαναχρησιμοποιείτε κιόλας βιβλιοθήκες. Είστε ελεύθεροι λοιπόν να βρείτε οποιαδήποτε βιβλιοθήκη, διαβάζει για εσύ όμως, διαβάζει GeoTIFF εικόνες DSM. Είναι GeoTIFF, αυτό πρέπει να σκέφτεστε. Είναι, δεν είναι απλή TIFF εικόνα, δεν είναι μια εικόνα όπως JPEG, είναι εικόνα με χαρακτηριστικά ύψους. Δηλαδή TIFF με πληροφορία ύψους. Συνήθως και την έξοδο και να δημιουργήσει την εικόνα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για παράδειγμα βιβλιοθήκες. Τώρα, για να δημιουργήσετε εικόνες, υπάρχουν έτοιμες βιβλιοθήκες. Απλώς ίσως δυσκολευτείτε στο GeoTIFF. Σας δίνω κάποια ενδεικτικά, αλλά όλα αυτά είναι για TIFF εικόνες, δεν είναι για GeoTIFF. Θα θέλουν κάποια τροποποίηση για να εξάγεται και το ύψος. Θα μπορούσατε εναλλακτικά, όπως λέω, να δημιουργήσετε script που μετατρέπει την TIFF εικόνα σε RAW εικόνα, δηλαδή την GeoTIFF εικόνα σε RAW εικόνα με, όπως σας είπαμε, πίνακα, σε ένα διψηλιάστατο πίνακα με πληροφορίες ύψους. Όπου είναι πολύ εύκολη η ανάγνωση. Δηλαδή, αν δημιουργήσουμε ένα αρχείο που έχει μόνο για κάθε χύψη το ύψος, είναι πολύ εύκολο να διαβαστεί. Και γι' αυτό σας δίνω κιόλας το workaround. Αν δεν διαβάζει GeoTIFF εικόνες, αλλά μόνο RAW εικόνες, που είναι η πιο εύκολη υλοποίηση, αυτό είναι το πιο εύκολο απ' όλα, να διαβάζει μόνο RAW, τότε θα υπάρχει συντελεσία σε 90% στη βαθμολογία που θα λάβετε. Δηλαδή, το άλλο το 10% είναι το να χρησιμοποιήσετε κάποια βιβλιοθήκη ή να δημιουργήσετε δικό σας κώδικα για να διαβάζει GeoTIFF. Αλλά αν δεν το κάνετε, θα χάσετε ένα 10%. Για τη μετατροπή σε RAW, κάποιος μπορεί να διαφερθεί να ακολουθήσει κατευθείαν την εύκολη διαδρομή, που είναι, έχουμε ήδη το αρχείο σε RAW. Το RAW εννοώ είναι αρχείο κειμένου που έχει τιμές άμεσα τα νούμερα, δηλαδή αρχείο με νούμερα, καθαρά, ούτε header ούτε τίποτα. Είναι πολύ απλή ανάγνωση ενός αρχείου με νούμερα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιο πρόγραμμα GIS, το οποίο σας το δίνω και εγώ, π.χ. το GDAL. Και με μια τέτοια εντολή ή αντίστοιχα κάποιες τροποποιήσεις, μπορεί λοιπόν να πάρει την GeoTIFF εικόνα και να τη μετατρέψει σε RAW. Ίσως θα ήταν και το πιο απλό να ξεκινήσετε έτσι, δηλαδή να δημιουργήσετε πρόγραμμα που δέχεται RAW εικόνες, να δουλέψετε με RAW εικόνες, που είναι απλή υλοποίηση, το διαβάζω απλώς ένα αρχείο με νούμερα, με τη C, τα οποία τοποθετώ σε ένα δυσδιάστατο πίνακα και μετά κάνω τις πράξεις. Και μετά, αν θελήσετε, κοιτάτε και το κομμάτι GeoTIFF. Γι' αυτό εγώ σας δίνω και αυτή τη δυνατότητα. Δηλαδή το τελευταίο 10% είναι για αυτούς που θα καταφέρουν να κάνουν πραγματικά ένα εργαλείο που θα βοηθήσει την επιστημονική κοινότητα. Λοιπόν, άλλη σημείωση. Η εικόνα όταν θα διαβαστεί από το δίσκο μπορεί να τοποθετηθεί, και εγώ λέω ότι θα τοποθετηθεί σίγουρα, όχι μπορεί, απλώς αυτό είναι το καλύτερο, που το πιο εύκολο. Βέβαια υπάρχουν και άλλες υλοποιήσεις. Κάποιος μπορεί να σκεφτεί να δημιουργήσει μια συνδεδεμένη λίστα. Απλώς το πιο απλό, γι' αυτό εγώ σας δίνω τους πιο απλούς τρόπους υλοποίησης. Είστε ελεύθεροι να υλοποιήσετε ό,τι θελήσετε για το πρόβλημα αυτό. Μπορεί να κάνετε άλλες δομές, πιο σύνθετες. Απλώς σας δίνω εγώ την απλή υλοποίηση. Σε δυσδιάστατο πίνακα, όπου η κάθε συνταγμένη χ, y αντιστοιχεί στη στήλη x και στη γραμμή y και η τιμή που φέρνει το κελί αντιστοιχεί στο ύψος. Για παράδειγμα, εδώ τα βάλαμε σε ένα πίνακα δύο διαστάσεων και βλέπουμε εδώ π.χ. ότι έχει 5,1 μέτρα. Καταρχήν είναι float. Βλέπετε, δεν βάζουμε 5, 10, 15 κτλ. Είναι οι τιμές του ύψους με δεκαδικό ψηφίο. 5,1, 10,2, 10,3 και το καθεξής. Άρα, αυτό τι σημαίνει? Ότι αυτό το πίξελ, τώρα στις δορυφορικές εικόνες, ένα πίξελ, ξέρετε, δεν είναι ένα απλό σημείο στο έδαφος. Είναι συνήθως ένα
τετράγωνο κάποιων χιλιόμετρων. Δηλαδή μπορεί να είναι, για παράδειγμα, 30 τετραγωνικά χιλιόμετρα, αναλόγως στην ανάλυση που έχει η δορυφορική εικόνα. Άρα κάθε ψημείο εδώ που λέει 5,1, φανταστείτε ότι ήταν ένα τετράγωνο, που το είδαμε από πάνω, και είναι ο μέσος όρος όλων των σημείων εδώ πέρα που έχει αυτό το τετράγωνο, που είναι αρκετά τετραγωνικά χιλιόμετρα. Βέβαια, εξαρτάται την ανάλυση. Μπορεί να έχει και κάποια τετραγωνικά μέτρα. Εξαρτάται κάθε φορά την ανάλυση, ξαναλέω. Αλλά δεν είναι ένα σημείο. Είναι ο μέσος όρος όλων των σημείων του τετραγώνου της φωτογραφίας. Σημείωση 3. Δεδομένου ότι ξέρετε ένα σημείο χ, y και τη γωνία, και τι είπαμε, 0 μοίρες, 1, 2, 3, 4 κτλ, 90 κτλ. Ξέρετε δηλαδή, θα κάνετε μία περιστροφή 360 μοιρών. Τώρα, μπορούμε να έχουμε παράμετρο τις μοίρες. Θα είναι μία μοίρα, δηλαδή θα δούμε π.χ. 0, μία μοίρα, δύο μοίρες ή θα έχουμε μεγαλύτερη ανάλυση. Και αυτό να το λάβετε υπόψη, ότι θέλουμε και ανάλυση ως προς παράμετρο των μοιρών. Δηλαδή, αντί να έχουμε μία μοίρα, ας βάλουμε 0,05 μοίρες. Να έχουμε λοιπόν μία περιστροφή που ελέγχουν περισσότερα σημεία ή μπορεί να κάνουμε 0,025, ακόμα περισσότερα. Άρα, να μην έχετε πάντα fix ότι θα έχουμε μία μοίρα, θα έχουμε περιστροφή 360 μοίρες με μία παράμετρο που θα καθορίζουμε εμείς. Αλλά αν το κάνετε για μία συγκεκριμένη ευθεία, τότε πολύ εύκολα το for loop αλλάζεται απλώς τους δείκτες, το δίκτυο αύξησης. Είναι πολύ απλό να γίνει. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα, επειδή ίσως δεν θυμάστε από ευθείες που είχατε δει στο Λύκειο, θα σας έχω συγκεντρώσει το υλικό για να σας βοηθήσω και σε αυτό. Λοιπόν, ξέρουμε το χ, y, ξέρουμε και το συντελεστή διεύθυνση λάμδα της ευθείας. Ως συντελεστή διεύθυνσης, μπορεί να ρωτήσει κάποιος τι είναι, για να σας βοηθήσω λοιπόν, γνώσεις Λυκείου, ως συντελεστή διεύθυνσης μιας ευθείας ορίζουμε την εφαπτώμενη της γωνίας ω που σχηματίζει ε με τον άξονα χ και χ τόνος. Δηλαδή, έχουμε τον οριζόντιο άξονα, έχουμε κάποια γωνία που σχηματίζει και η εφαπτώμενη είναι το λάμδα και χρησιμοποιώντας την εξίσωση της ευθείας που θα δούμε παρακάτω, μπορούμε να βρούμε κάθε φορά την ευθεία που τέμνει, τη σημεία τέμνει. Ο συντελεστή διεύθυνσης, αν είναι θετικός, προφανώς, ο συντελεστή διεύθυνσης μιας ευθείας είναι θετικός, αν η γωνία που σχηματίζει είναι οξία και αρνητικός, αν είναι αμβλία, αναλόγως. Δηλαδή, επειδή έχουμε ολόκληρο κύκλο, θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Αν η ευθεία σχηματίζει με τον χ-χ μηδενική γωνία, είναι παράλληλη στον άξονα χ-χ και ούτω καθεξής. Και κοιτάξτε ποια είναι η εξίσωση της ευθείας. Η εξίσωση της ευθείας είναι αυτή. Ξέροντας το αρχικό σημείο ψ0 και το χ0, θέλουμε να υπολογίσουμε το νέο σημείο ψ ως προς το χ. Δηλαδή, κάθε φορά θα δίνουμε ένα χ παραπέρα, ας το δούμε λίγο και οπτικά. Έχουμε ένα σημείο. Να το πάρω το μαύρο μάλλον, δεν μου αρέσει αυτό το χρώμα. Εδώ. Έχουμε ένα σημείο εδώ πέρα. Και είπαμε ότι θα κάνουμε μια περιστροφή 360 μοιρών. Θέλουμε να υπολογίσουμε καταρχήν προς αυτή την διεύθυνση. Βάζουμε, ας πούμε, έστω βάζω κάποιες μοίρες. Έστω ωμέγα μοίρες. Υπολογίζουμε από τις ωμέγα μοίρες το συντελεστή το λάμδα. Σύμφωνα με την εφαπτώμενη, είδαμε την πράξη. Στη συνέχεια, εδώ είναι το, ξαναγράφω, χ0, ψ0. Εδώ είναι ο άξονας χ, όπως καταλαβαίνετε. Για να δούμε λοιπόν τι σημεία τέμνει, αρχίζουμε σιγά σιγά και αυξάνουμε το χ. Κατά πόσο θα το αυξάνουμε, δεδομένου τώρα ότι εδώ είμαστε σε χ ψη, εδώ είναι οι γραμμές ας πούμε, εδώ είμαστε στο χ0. Θα προσθέσουμε στο χ0 συν 1. Κάθε φορά δηλαδή μπορούμε, τώρα σας δίνω μια πιθανή υλοποίηση, υπάρχουν πολλές υλοποιήσεις. Εδώ είμαστε στο χ0 ψη 0, εδώ είναι χ0 για παράδειγμα συν 1, από τη στιγμή που θεωρούμε προς εδώ είναι το χ. Και υπολογίζουμε το ψη που είναι, το y δηλαδή σημείο. Το y εδώ πέρα θα είναι, κοιτάξτε λίγο, εδώ πέρα είπαμε έχει και γραμμές. Δεδομένου ότι ξέρουμε την απόσταση, δηλαδή κάθε απόσταση εδώ πέρα ας πούμε, θα είναι το σημείο, θα ήταν το σημείο ψ0 συν 1.
Αν το σημείο όμως δεν είναι το, δηλαδή αυτό το σημείο εδώ πέρα, έχει απόσταση, όχι συν 1, άρα είναι ανάμεσα. Είναι ανάμεσα στο ψι 0 και το ψι 0 συν 1. Θα μπορούσε, βέβαια, να έχει αυτή εδώ την απόσταση, δηλαδή να τέμνει σε άλλο σημείο, που σημαίνει ότι έχουμε ένα ψι 0 που απέχει παραπάνω από 1. Δηλαδή, θα πρέπει να δούμε το σημείο που γίνεται η τομή με τον άξονα y, αν έχει, αν είναι από 0 μέχρι 1, οπότε είναι σε αυτό το σημείο, άμα είναι από 1 μέχρι 2, οπότε είναι σε αυτό το σημείο και το καθεξής. Και αφού βρούμε σε ποιο σημείο τέμνει, μπορούμε να υπολογίσουμε το ύψος. Δηλαδή, έχοντας παρεμβολή αυτό και αυτό το σημείο, υπολογίζουμε το ύψος και μπορούμε έτσι να έχουμε την πληροφορία ύψους, εδώ, την υπολογίζουμε ένα ύψος. Αν είναι κάτω από αυτό εδώ πέρα, δηλαδή αν εμείς είμαστε στο 1,65 και αυτό, για παράδειγμα, είναι πάνω από 1,65, τότε σταματάει η ευθεία σε αυτό το σημείο και δεν συνεχίζει παραπέρα. Δεν χρειάζεται να αυξήσουμε κι άλλο το χ0. Συνεχώς θα αυξάνουμε το χ0, δηλαδή μετά θα πούμε χ0 συν 2. Θα πάμε στο χ0. Αν δεν μας καλύπτει αυτό το σημείο, γιατί είναι πολύ χαμηλό, κοιτάμε το επόμενο σημείο που γίνεται η τομή. Για παράδειγμα, γίνεται σε αυτή η τομή. Κοιτάμε πάλι το ύψος. Δηλαδή, αυτή η επανάληψη γίνεται μέχρι να βρούμε κάποιο σημείο εδώ που έχει ύψος μεγαλύτερο από το σημείο του παρατηρητή. Σε εκείνο το σημείο σταματάει η εκτέλεση της συγκεκριμένης γωνίας και πάμε στην επόμενη γωνία. Αυτή είναι η λογική, λοιπόν. Εννοείται ότι αυτά τα σημεία που βλέπουμε, δηλαδή εδώ που το βλέπουμε αυτό το σημείο, αν το βλέπουμε, δηλαδή είναι πιο χαμηλό, σε έναν άλλο πίνακα το χρωματίζουμε. Δηλαδή αυτά τα σημεία θα έχουμε και το πίνακα εξόδου. Θα πούμε, για παράδειγμα, ήμασταν εδώ, αυτό το σήμα το είδαμε, το χρωματίζουμε. Αυτό το είδαμε. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι θέλουμε αυτή τη χρωματική έξοδο στο τέλος. Αλλά σε πρώτη φάση, ας υπολογίσουμε με 360 μοίρες ποια σημεία βλέπουμε και μετά τα χρωματίζουμε. Δηλαδή ταυτόχρονα τα χρωματίζουμε, απλώς για να σας πω αλγοριθμικά πώς θα το δημιουργήσετε. Ας δούμε τώρα τη συνέχεια. Μία πιθανή υλοποίηση να χρησιμοποιήσει την εξίσωση της ευθείας, να αυξάνεται κάθε φορά το χ, όπως σας είπα, χ συν 1, χ συν 2, χ συν 3, και να υπολογίζεται αυτό το y με βάση την παρεμβολή. Και να το αυτό που σας είπα, αν το ύψος είναι μεγαλύτερο από το ύψος του παρατηρητή, τότε δεν μπορεί να δει τίποτα από εκείνο το σημείο και μετά. Θέλουμε να βρούμε λοιπόν ως ποιο σημείο μπορεί να δει. Αν είναι μικρότερο, τότε υποθετούμε στον πίνακα 1, όπως ότι φαίνεται το σημείο, και αυξάνουμε το χ κατά 1. Αυτό το ότι 1, εγώ σας είπα, είναι η χρωματική η έξοδος, ότι βλέπουμε εκείνο το σημείο. Ό,τι βλέπουμε το βάζουμε 1, ό,τι το βλέπουμε, ό,τι δεν βλέπουμε βάζουμε 0. Και επίσης, μερικές φορές μπορεί αντί να αυξάνουμε το χ, δηλαδή αν είμαστε από την άλλη μεριά, θα μειώνουμε το χ. Χ πλην 1, χ πλην 2, χ πλην 3. Λοιπόν, αυτό είναι το topic, όπως σας είπα, είναι πραγματικό πρόβλημα. Πρέπει να χρησιμοποιήσετε μαθηματικά τόσο για την ευθεία που σας έδωσα τις εξισώσεις, να δείτε σε ποιο σημείο θα το χωρίσετε. Για παράδειγμα, να σας πω ιδέες. Έχουμε 360 μοίρες, να χωρίζουμε κάθε φέτα από τις 360 μοίρες σε κάθε διεργασία. Δηλαδή, έχουμε 10 διεργασίες. Άρα, 36 μοίρες να εξετάσει κάθε διεργασία. Γιατί είναι, όπως βλέπετε, ανεξάρτητο το ένα κομμάτι από το άλλο. Και μπορεί αυτό να υλοποιηθεί και με OpenMPI και OpenMP και με τα δύο. Είναι πρόβλημα που έχουμε πολλά δεδομένα, δηλαδή εδώ έχουμε πάρα πολλές πράξεις και μπορείτε να χωρίσετε εσείς τις πράξεις σε διεργασίες. Λοιπόν, αυτό θα ανέβει στο e-class, θα το δείτε και με την ησυχία σας. Και ασφαλώς, ό,τι θέλετε να συζητάτε, να ρωτάτε, είμαστε εδώ, θα είμαι εγώ εδώ για να σας καθοδηγήσω. Αν έχετε κάτι κιόλας, κάποιο κώδικα που θέλετε να δούμε, πριν το παραδώσετε, μπορούμε να κάνουμε κάποια πειράματα, να σας δώσω feedback. Λοιπόν, αυτό ήταν το project. Θα ήθελα τώρα να σας δείξω ένα άρθρο για τα Windows. Και κοιτάξτε εδώ πέρα αυτή την εικόνα. Κοιτάξτε πόσο πολλούς επεξεργαστές έχει. Δηλαδή, αν δούμε εδώ, λέει Course 896. Δεν έχει και πολύ καλή ποιότητα, βέβαια, η εικόνα, αλλά είναι 896 πυρήνες. Και αυτό είναι ένα σύστημα που έχει πρόσβαση στην ίδια μνήμη.
βλέπετε για τη μνήμη ότι έχει 2 terabyte, δηλαδή ένας υπολογιστής κοινόχρησης μνήμης που έχει 2 terabyte, όπως λέτε εδώ, μνήμη και 896 πυρήνες. Το οποίο είναι αρκετά extreme. Δεν το συναντάμε πουθενά. Γι' αυτό και ο συγγραφέας αυτού του άρθρου το παρουσίασε. Και αυτό το άρθρο παρουσιάζει την κλιμάκωση των Windows. Τα Windows μπορούν να εκτελεστούν και σε ένα τεράστιο μηχάνημα shared μνήμης. Και πώς υλοποιήθηκε αυτό έχει κάποια στοιχεία. Για παράδειγμα, οι επεξεργαστές συνδέονται μεταξύ τους σε ένα 8 socket σύστημα, δηλαδή ένα motherboard που έχει 8 sockets, δηλαδή μπορεί να φέρει 8 διαφορετικούς επεξεργαστές, όπου το κάθε επεξεργαστής όμως έχει πολλαπλούς πυρήνες, απλώς 8 διαφορετικά ολοκληρωμένα κυκλώματα επεξεργαστών. Και άμα βάλει το καλύτερο ολοκληρωμένο κύκλωμα που έχει πολλούς πυρήνες, αναφέρει κάπου ποιο είναι αυτό, μπορεί να φτάσει αυτό το νούμερο, απλώς αναφέρει, 32 sockets. Λέει ότι έχουμε ένα σύστημα με 32 sockets αυτό, δηλαδή συνδέσαμε 4 motherboards των 8 sockets μεταξύ τους και στη συνέχεια συνδέσαμε μέσω του QPI και PCI Express, γιατί ήταν διαφορετικά motherboard που συνδέθηκαν μεταξύ τους και όλα συνεργάστηκαν για αυτή εδώ την υλοποίηση. Βέβαια, αυτά τα motherboard, όπως αναφέρει, με 8 υποδοχές, είναι πολύ σπάνια και κοιτάξτε πόσο κοστίζουν, 250.000 δολάρια για να κάποιος να στήσει τέτοιο σερβερ. Οπότε σίγουρα δεν είναι για τους περισσότερους χρήστες, μόνο όπως αναφέρει για τους cloud providers είναι ένα τέτοιο σύστημα. Απλώς είναι το ιδιαίτερο ότι σε extreme περιπτώσεις μπορούμε να δούμε και ένα σύστημα κοινόχρησης μνήμης με τόσους πολλούς επεξεργαστές. Συνεχίζουμε λοιπόν με το επόμενο στοιχείο. Είναι το βιβλίο, να δούμε λίγο και θέματα από το βιβλίο που σας έχω πει, το βιβλίο που είναι ελεύθερο στον κάλυπο, είναι στον Εύδοξο βασικά, που είναι, συνδέεται με τον κάλυπο, που είναι αποθετήρια βιβλίων, το παράλληλα αισθήματα και προγραμματισμός, και είχαμε φτάσει στο σημείο σε αυτό εδώ πέρα. Ας δούμε τώρα ένα άλλο παράδειγμα παραλληλοποίησης. Και εδώ ο συγγραφέας αναφέρεται στο πρόβλημα των ισομάτων, knee bodies, δηλαδή πολλά σώματα που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, όπως το σύμπαν, όπως οι γαλαξίες, όπως οι πλανήτες, όλα αυτά αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Είναι μια συλλογή από σώματα, νη, με δυνάμεις, βαρυτικές δυνάμεις που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, και αυτό είναι το N-body problem. Υπάρχει η εξίσωση αυτή που ασκείται, βλέπετε εδώ, IJ, δηλαδή η δύναμη ανάμεσα στο σώμα I και στο σώμα J, καθορίζεται από αυτόν τον τύπο, το G είναι η παγκόσμια σταθερά βαρύτητας, είναι ο νόμος του Νεύτωνα, είναι ο νόμος του Νεύτωνα για την παγκόσμια έλξη, και χ κάπα είναι η θέση, δηλαδή ένα διάνυσμα στο τριζιάστατο χώρο, δηλαδή έχει συνταγμένες χ, γουάι, ζετ, δηλαδή αυτό είναι στο τριζιάστατο χώρο. Υπάρχουν διανύσματα στο τριζιάστατο χώρο και η συνολική δύναμη λοιπόν είναι το άθροισμα όλων των δυνάμεων, δηλαδή για κάθε ένα σημείο στο χώρο βλέπουμε τι σχέσεις έχει με όλα τα υπόλοιπα, με όλα τα υπόλοιπα σώματα. Δηλαδή, όπως καταλαβαίνετε, ας πούμε, αν έχουμε εδώ έτσι, το πιο απλό, εδώ έχουμε 4 σώματα, εδώ έχουν μεταξύ τους δυνάμεις, βαρυτικές κτλ. Βλέπετε. Και αν θέλουμε να δούμε εδώ, σε αυτό εδώ πέρα, τι δυνάμεις τελικά ασκούνται, είναι το άθροισμα. Το άθροισμα όλων αυτών των δυνάμεων. Άρα πρέπει να υπολογίσουμε για κάθε ένα τη δύναμη που του ασκεί και την κατεύθυνση, γιατί είναι διανυσματική η δύναμη. Δηλαδή, τώρα από εδώ, όπως βλέπετε, αυτό το σώμα, αυτή τη στιγμή που έχει αυτά τα τρία, το πιο λογικό είναι να κινηθεί προς εκείνα τα σώματα. Γιατί δεν έχει κάτι από αυτή την πλευρά να το τραβάει πίσω. Άρα σιγά σιγά αυτό το σώμα, το body, θα κινούταν προς τα δεξιά. Σε αυτή την περίπτωση,
υπολογίζουμε το άθροισμα όλων των δυνάμεων και μετά υπολογίζουμε τη νέα θέση. Δηλαδή, εδώ είναι η παλιά θέση, old. Στο επόμενο clock roll U θα πάει σε μια νέα θέση, new. Σύμφωνα, βέβαια, με το άθροισμα των δυνάμεων. Και βλέπετε εδώ το άθροισμα των δυνάμεων. Εδώ δείχνει και τον αλγόριθμο. Και μετά με την πάροδο, λοιπόν, υπολογίζεται η νέα θέση του σώματος που υπολογίζεται από τη στιγμιαία επιτάχυση με βάση το δεύτερο νόμο του Νεύτωνα. Γενικά υπάρχουν πολλοί υπολογισμοί, όπως καταλαβαίνετε, και χρησιμοποιούνται νέες τιμές. Δηλαδή, εδώ στην προσομοίωση έχει χωριστεί ο χρόνος σε διακριτά σημεία. Κάθε φορά βλέπουμε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή το χρόνο. Στη συνέχεια υπολογίζουμε τις δυνάμεις, υπολογίζουμε τη νέα θέση όλων των σωμάτων και επαναλαμβάνουμε την προσομοίωση. Για μια ακριβή μελέτη του δικού μας γαλαξία που έχει τον ίσωμάτων, είναι η τάξη των εκατοντάδων δισεκατομμυρίων. Καταλαβαίνετε πόσες πολλές δυνάμεις πρέπει να υπολογιστούν. Και η ακρίβεια των υπολογισμών είναι άμεσα συνδεμένη με το μέγεθος του χρονικού βήματος Δέλτα ΤΑΦ, σταθερά Δέλτα στο πρόγραμμα, που δίνει το πρόγραμμα παραπάνω. Και μιλάμε για ένα πρόβλημα με τεράστιες απαιτήσεις. Αυτό το πρόβλημα είναι πολύ δύσκολο να προσομοιωθεί, δηλαδή για να δούμε πώς γίνεται η μετακίνηση των ουράνιων σωμάτων. Απαιτεί πολλούς υπολογισμούς. Τώρα, αυτό το πρόβλημα εδώ παραλληλοποιείται, γιατί βλέπετε ότι αυτό το κομμάτι μπορεί να γίνει ανεξάρτητα, παράλληλα. Έτσι λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση, μπορούμε, αφού οι επαναλήψεις είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους, να το παραλληλοποιήσουμε και να υπολογίσουμε ξεχωριστά F του I. Οπότε είναι ένας έξυπνος τρόπος παραλληλοποίησης. Μπορεί ο καθένας λοιπόν να αναλάβει νη προς πι σώματα και να έχουμε μια βελτίωση κατά πι φορές. Βέβαια, απαιτείται και επικοινωνία. Γι' αυτό είναι η φανερή ανάγκη επικοινωνίας των επεξεργαστών. Σας έχω πει ότι οι σημεία που μειώνουν την απόδοση ενός συστήματος είναι κάθε φορά τα σημεία επικοινωνίας. Και θα πρέπει να τα προσέχετε όλα αυτά. Θα πρέπει να σιγουρευτούμε επίσης ότι κανένας επεξεργαστής δεν θα προχωρήσει στην επόμενη χρονική στιγμή αν δεν έχει ολοκληρωθεί τρέχουσα χρονική στιγμή. Αυτό είναι ο συγχρονισμός φράγματος που σας έχω πει και στο εργαστήριο και σε προηγούμενη διάλεξη. Δεν είναι ο καλύτερος όμως παραπάνω αλγόριθμος, γιατί εκτελεί διπλάσια εργασία. Γιατί είναι συμμετρικές οι δυνάμεις και μπορούμε να αλλάξουμε τον αλγόριθμο, να το κάνουμε δηλαδή ένα είδος loop merging, δηλαδή να συνδέσουμε κάποιους βρόχους μεταξύ τους. Αλλά αυτή η αλλαγή τώρα αλλάζει τη μέθοδο παραλληλοποίησης. Δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την παραλληλοποίηση που είχαμε προηγουμένως. Που σας είχα πει κιόλας ότι μερικές φορές κάνουμε παραπάνω υπολογισμούς, κάνουμε redundant computations, προκειμένου να γλιτώσουμε την επικοινωνία και θέματα συγχρονισμού. Να το γνωρίζετε κι αυτό. Εδώ έχουμε διαφορετικό αριθμό επαναλήψεων, γιατί βλέπετε, κοιτάξτε εδώ τώρα, έχουμε J to I, οπότε δεν είναι γνωστός ο αριθμός των επαναλήψεων. Άρα πόσες επαναλήψεις θα χωρίσουμε. Σε αυτόν τον τρόπο, αν θέλουμε να το παραλληλοποιήσουμε, πρέπει να ακολουθήσουμε μια δυναμική κατανομή διεργασιών. Δυναμική κατανομή σε διεργασίες. Δηλαδή, κάθε διεργασία να παίρνει μια επανάληψη και μόλις την ολοκληρώνει να παίρνει την επόμενη επανάληψη. Όχι στατική κατανομή. Υπάρχει στατική κατανομή του φόρτου εργασίας και η δυναμική κατανομή. Πολλοί επεξεργαστές έτσι θα μένουν άπραγοι. Οι επαναλήψεις δεν είναι ανεξάρτητες. Δηλαδή, έχει αυξηθεί η δυσκολία με το να μειώσουμε τους υπολογισμούς. Και το συμπέρασμα είναι ότι θα πρέπει να ξεφύγουμε τελείως από τη σειριακή λύση, να σκεφτούμε ένα νέο τρόπο επιλύσης του προβλήματος. Υπάρχουν λοιπόν πολλές εφαρμογές, όπως είδατε, υψηλού επιστημονικού, κοινωνικού και ανθρωπιστικού ενδιαφέροντος, που απαιτούν τεράστια υπολογιστική ισχύ. Όπως το project που σας έδωσα, και αυτό έχει μεγάλο ενδιαφέρον, όπως σας είπα, σε διάφορες εφαρμογές. Μετά, στο 1-3 συνεχίζει παράλληλες αρχιτεκτονικές που τις έχουμε δει. Είναι η ταξινόμηση του Flynn. Είδαμε για το SISD, SIMD, MIMD και ακολουθούν κάποια σχήματα σχετικά με αυτές τις αρχιτεκτονικές σχήματα που σας είχα δείξει στην προηγούμενη διάλεξη. Και MIMD, κοινόχρηστη μνήμη, είπαμε υπάρχουν υπολογιστές που επικοινωνούν και συγχρονίζουν μεταξύ τους μέσω κοινής μνήμης και κυρίως όταν έχουμε νήματα γίνεται αυτό, κοινόχρηστη μνήμη, ενώ υπάρχουν και συστήματα κατανημημένα όπου χρησιμοποιείται ένα διασυνδετικό δίκτυο. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο έχω βάλει breakpoint και είναι και το breakpoint για το διάλειμμα αυτή τη στιγμή. Θα κάνουμε ένα διάλειμμα 10 λεπτών.
και 15 να έρθετε ξανά στο κανάλι. Να υπενθυμίσω το quiz που θα έχουμε στο τέλος της δεύτερης ώρας πάνω στις διαλέξεις 1 έως και 4. Είμαστε στην πέμπτη εβδομάδα, άρα διαλέξεις 1 έως και 4. 10 λεπτά διάλειμμα. Επιστρέψαμε λοιπόν στη δεύτερη ώρα. Έχω κάνει ήδη share τη διάλεξη που θα δούμε. Υπενθυμίζω, θα ανεβάσω μετά το πέρας της διάλεξης την εργασία στο e-class, οπότε ακόμα δεν θα τη βρείτε. Λοιπόν, σκοπός της ενότητας, παράθεση βασικών νόμων των παράλληλων συστημάτων και αναλυτική εκτίμηση απόδοσης συστημάτων. Σχετικά με τη διασωλήνωση δεν χρειάζεται να ασχοληθούμε παραπέρα. Την είχαμε δει στην προηγούμενη διάλεξη, την είχαμε δει και στην αρχιτεκτονική υπολογιστών και συνεχίζουμε με τα είδη των παραλληλισμών που μπορούμε να υλοποιήσουμε. Το πρώτο είδος είναι παραλληλισμός εντολών, μετά παραλληλισμό δεδομένων και παραλληλισμό ελέγχου. Σχετικά με τις εντολές, αυτό είναι θέμα της διασωλήνωσης, οπότε δεν ασχολούμαστε. Παραπέρα θα δώσουμε όμως βαρύτητα στον παραλληλισμό δεδομένων. Στον παραλληλισμό δεδομένων είναι η χρήση πολλών λειτουργικών μονάδων, είτε μέσα στον επεξεργαστή, για παράδειγμα, να έχουμε πολλαπλές ALU, είτε να έχουμε πολλαπλές διεργασίες. Και στον παραλληλισμό δεδομένων θα πρέπει να χωρίσουμε ένα εύρος δεδομένων σε επεξεργαστές. Ίσως αυτό το σημείο θα ήταν καλή ευκαιρία να ανοίξω πάλι το MS Paint και να σας δείξω πώς μπορούμε να επιτύχουμε μια τέτοια διαίρεση. Έστω έχουμε ένα εύρος δεδομένων. Εδώ υποθέτω ότι είναι ένας μονοδιάστατος πίνακας από 0 μέχρι μια τιμή, για παράδειγμα, max. Το πρώτο που θα κάνουμε, σε περίπτωση που θέλουμε να επιτύχουμε παραλληλισμό δεδομένων και έχουμε κατανοήσει ότι το πρόβλημά μας μπορεί να λειτουργήσει στο παραλληλισμό δεδομένων, γιατί δεν ισχύει παντού, είναι να δούμε καταρχήν το size, δηλαδή πόσες διεργασίες ή πόσα νήματα έχουμε. Γι' αυτό πάντα στο MPI, αλλά και στο OpenMP, όπως θα δούμε παραπέρα, σε επόμενη διάλεξη, υπολογίζουμε το μέγεθος. Έστω έχουμε, για παράδειγμα, 10 διεργασίες. Να ξέρουμε σε πόσες διεργασίες πρέπει να διαιρέσουμε τα δεδομένα. Δεδομένου ότι έχουμε 10, το επόμενο είναι να υπολογίσουμε το work package. Το work package, δηλαδή, τα πόσα δεδομένα πρέπει να κάνει κάποιος, να υπολογίσει κάποιος. Κάποιο rank, δηλαδή. Από τη στιγμή που είναι max τα δεδομένα, το work package είναι max via size. Θα πρέπει να προσέξουμε κατά πόσο διαιρείται ή όχι το μέγεθος, το αρχικό. Γιατί αν για παράδειγμα το να δώσουμε στο size 10 και αν το max είναι 100, έχουμε μια ακέραια διαίρεση 100 δια 10 και κάθε διεργασία θα εκτελεί 10, θα πάρει 10 δεδομένα. Αν όμως είχαμε, για παράδειγμα, 95, τότε τι θα γίνει. Στην περίπτωση αυτή, υπάρχουν και εδώ πολλές υλοποιήσεις. Η πιο κλασική υλοποίηση είναι ότι παίρνουμε την ακέραια διαίρεση. Δηλαδή, έχουμε 95 προς 10, όχι το 9,5, άρα 9, άρα η κάθε διεργασία κάνει 9. Και αυτά που περισσεύουν, δηλαδή max μείον, μπορούμε να σας γράψω κατευθείαν την εξίσωση, work package WP επί size. Στην συγκεκριμένη περίπτωσή μας είναι, για παράδειγμα, 95 μείον work package είναι 9 επί 10, δηλαδή ίσον 5, να τα πάρει το τελευταίο rank, δηλαδή η τελευταία διεργασία, να πάρει 9
συν το υπόλοιπο. Αυτό είναι το remainder. Άρα το υπόλοιπο 5. Η τελευταία διαδικασία θα κάνει λίγο παραπάνω πράξεις. Και είναι η πιο απλή διαδικασία. Έχοντας υπολογίσει λοιπόν το Word Package που ξέρουμε max η size, το επόμενο είναι να πούμε η κάθε διαδικασία τι ακριβώς θα κάνει. Δηλαδή, εδώ τώρα θα χωριστεί, όπως καταλαβαίνετε, σε κομμάτια. Άρα, το rank 0 θα πάρει από 0 μέχρι μία τιμή. Το rank 1 θα πάρει από κάποια τιμή μέχρι κάποια άλλη. Πώς θα υπολογίσουμε αυτό το όριο? Δηλαδή, θα πρέπει για κάθε rank να υπολογίσουμε τη τιμή του start counter, start από ποιο σημείο, να πούμε start καλύτερα, και end. Θα πρέπει να υπολογίσουμε λοιπόν από πού ξεκινάει και πού τελειώνει. Για να το δούμε λίγο, για να δούμε λογικά πώς μπορούμε να το βγάλουμε. Το 0 ξεκινάει από 0 και πηγαίνει μέχρι αυτό το νούμερο, που αυτό το νούμερο, όπως καταλαβαίνετε, είναι το Word Package. Word Package μείον 1. Δηλαδή, από 0 μέχρι 9, στο παράδειγμά μας. Το υπόλοιπο τι είναι, άρα το σημειώνουμε, το 0 πηγαίνει από 0 μέχρι Word Package μείον 1. Η διαδικασία 1 από πού πηγαίνει? Από το Work Package έως, για να δούμε, εδώ είναι Work Package πιν 1, Work Package, εδώ θα είναι 2 Work Package. 2 φορές Work Package πιν 1. Είναι 2 Work Packages πιν 1. Διαβλέπουμε σιγά σιγά κάτι, ένα pattern. Μπορούμε να πούμε λοιπόν η μη διεργασία, το μη rank. Εδώ η επόμενη συνάρτηση που καλούμε μετά το size είναι το ID του rank. Να βρει ποιο ID είναι. Rank ID θα γράψω εδώ. Το ID που είναι και στα νήματα. Και εκεί το κάθε νήμα έχει το δικό του ID. Άρα το new ID θα πάρει new επί WP από που ξεκινήσει έως νη πλην 1 επί WP μείον 1. Αυτό είναι έως, έως. Με αυτή εδώ την εξίσωση λοιπόν, άρα γράφουμε το start, είναι κάθε φορά νη επί το Word Package που έχει, και το end είναι, όχι νη πλην 1, είναι νη συν 1, είναι νη συν 1 επί Work Package μείον 1. Ας δούμε λοιπόν τι θα κάνει το καθένα. Για νήσον 0 θα έχουμε να εξετάσουμε το εύρος από 0 έως, για να βάλω εδώ, 0 συν 1, 1 επί Work Package μείον 1. Άρα μένει Work Package μείον 1. Για νήσον 1, για να δούμε το άλλο, το επόμενο rank τι θα κάνει. Θα κάνει, βάζουμε εδώ, 1 επί Word Package, και θα ήθελα να σημειώσετε αυτές τις εξισώσεις, γιατί θα τις χρησιμοποιήσουμε στο εργαστήριο όταν θα παραλληλοποιήσουμε δεδομένα. Ίσως όχι αύριο, γιατί αύριο θα δούμε broadcast, αλλά σίγουρα την επόμενη εβδομάδα θα χρησιμοποιήσουμε αυτές τις εξισώσεις. Άρα έχουμε Word Package, έως πότε 1 συν 1, 2, 2 Word Package, ναι, μείον 1. Και ας βάλω και το επόμενο, ας πούμε το 2, σε τι δεδομένα θα επενεργήσει. Θα επενεργήσει, αν βάλουμε εδώ, 2 επί Word Packages, 2 WP, έως, βάζουμε εδώ 2 συν 1, 3 WP πλην 1. Και μπορούμε να συνεχίσουμε μέχρι το μέγιστο αριθμό, που είναι το 10 στην περίπτωσή μας, δηλαδή από 0 μέχρι 9, όπου θα δούμε το 9 rank, για να δούμε το 9 rank, το 9 rank, νήσον 9, το τελευταίο rank, θα πάρει, θα χρησιμοποιήσουμε για τη μία 100, το ακέραιο, δεν θα πούμε, αυτό εδώ πέρα είναι
εξαίρεση που θα πρέπει να τη γνωρίζουμε όμως σε περίπτωση που δεν είναι ακέραιο πολλαπλάσιο. Έστω λαμβάνουμε το 100, άρα το size είναι 100, το work package 100 δια 10, δηλαδή 10. Άρα για να με τονίσουν 9 τι νούμερα θα πάρει να χειριστεί. Θα είναι 9 επί 10, 90, βάζω κατευθείαν την κατάσταση των τιμών, 90, έως 9 συν 1, 10. 10 επί 10, 100, πλην 1, 99, έως 99. Δηλαδή καλύψαμε όλα τα νούμερα. Από τη στιγμή που είχαμε 100 νούμερα, από 0 μέχρι 99, με αυτόν τον τρόπο, με τις εξισώσεις, δηλαδή start, end, size, rank ID, work package, μπορέσαμε και διαιρέσαμε αυτό το input των δεδομένων σε διεργασίες. Εδώ αυτό το είδος της παραλληλοποίησης υλοποιεί παραλληλοποίηση δεδομένων. Είχαμε δει την προηγούμενη εβδομάδα στο εργαστήριο παραλληλοποίηση το functional, παραλληλοποίηση με συναρτήσεις όπου κάθε διεργασία εκτελούσε κάποια άλλη συνάρτηση. Τώρα εδώ βλέπουμε τις διεργασίες που όλες εκτελούν την ίδια επεξεργασία δεδομένων, απλώς σε διαφορετικό input range. Έχουμε χωρίσει το μεγάλο input σε πολλά μικρά κομμάτια. Καταλαβαίνετε ότι μπορούμε να χωρίσουμε και με διάφορους τρόπους. Αυτό ήταν ένας μονοδιάστατος πίνακας. Αν είχαμε, για παράδειγμα, δύο διαστάσεις, εκεί θα μπορούσαμε να χωρίσουμε, ας πούμε, η κάθε διεργασία να έχει μια γραμμή ή γνωρίζοντας ότι ακόμα και οι δυσδιάστατες δομές στη μνήμη αποθηκεύονται ως μονοδιάστατοι πίνακες, να το χειριστούμε με τον ίδιο τρόπο. Ή θα μπορούσαμε να παίρνουμε κομμάτια tiles και να τα δίνουμε σε κάθε διεργασία. Γενικά υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι παραλληλοποίησης και στο project που σας έχω δώσει, καλείστε να πειραματιστείτε, να βρείτε τους τρόπους που θα αποδώσουν. Λοιπόν, αυτό το slide να το σημειώσετε όμως, αυτές τις εξισώσεις, γιατί υπενθυμίζω θα τις χρησιμοποιήσετε στο εργαστήριο και είναι βασικές εξισώσεις για να χωρίζουμε το input των δεδομένων σε πολλές διεργασίες. Και να θυμάστε πάντα ότι μπορεί να υπάρξει κάποιο remainder που θα πρέπει να το προσθέσουμε την τελευταία διεργασία. Λοιπόν, παραλληλισμό δεδομένων. Το άλλο είναι παραλληλισμός ελέγχου, όπου έχουμε διαφορετικές λειτουργίες. Είχαμε δει το προηγούμενο εργαστήριο. Και πάμε στο κόκκινο του Eratosthenes. Στο κόκκινο του Eratosthenes έχουμε το πρόβλημα έβρεσης πρώτων αριθμών. Ο Eratosthenes είχε δώσει το δικό του αλγόριθμο. Επιλύει το πρόβλημα της έβρεσης των πρώτων αριθμών που είναι μικρότερη ενός θετικού ακέραιου αριθμού ν. Και αρχίζει με μια γραμμική παράθεση των φυσικών αριθμών από 2 έως ν και εξαλείφει πολλαπλάσια του μεγαλύτερου πρώτου, ο οποίος είναι μικρότερος ίσως της τετραγωνικής ρίζας του ν. Για παράδειγμα, τοποθετούμε σε έναν πίνακα όλες αυτές τις τιμές, όπως βλέπετε, 1 έως, έστω θέλουμε μέχρι το 100. Έως το 100. Το 1 ασφαλώς τοποθετείται. Μετά βάζουμε το 2. Διαγράφουμε όλα τα πολλαπλάσια του 2. Δηλαδή το 4, το 6, το 8, το 10. Γίνεται αυτή η διαγραφή γιατί δεν είναι πρώτοι αριθμοί. Υπενθυμίζω, πρώτους αριθμούς, ο κάθε πρώτος αριθμός διαιρείται με τον εαυτό του μόνο και με κανένα άλλο. Και με τη μονάδα βέβαια. Αλλά αυτό έχει συνέπεια γενικότερα να είναι δύσκολη η έβρεση πρώτων αριθμών, ειδικά για πολύ μεγάλους αριθμούς. Γιατί για τους πρώτους εδώ αριθμούς της λίστας μπορούμε να τους βρούμε, αλλά αν θέλουμε να βρούμε πρώτους αριθμούς που έχουν κάποια χιλιάδες ψηφία, είναι πολύ δύσκολη η διαδικασία. Δηλαδή, φανταστείτε ένα νούμερο που έχει 100 ψηφία, 1, 2, 3 κτλ. Έχει πάρα πολλά ψηφία. Πώς θα δούμε αν είναι πρώτος αριθμός ή όχι? Είναι δύσκολη η διαδικασία και αρκετά χρονοβόρα. Υπάρχουν κάποιοι αλγόριθμοι, αλλά είναι αλγόριθμοι με μεγάλη πολυπλοκότητα. Τώρα, πού χρησιμοποιούμε τους πρώτους αριθμούς? Σε κρυπτογραφία. Όλοι οι σύγχρονοι αλγόριθμοι κρυπτογράφησης έχουν σε κάποιο στάδιο των υπολογισμών τη χρήση πρώτων αριθμών.
Και είναι πολύ σημαντική λοιπόν για την ασφάλεια η πρώτη αριθμή. Γι' αυτό θέλουμε να βρίσκουμε πρώτους αριθμούς και όσο δυνατόν μεγαλύτερους πρώτους αριθμούς για να έχουμε περισσότερα bit, να αυξάνεται η εντροπία του συστήματος και ως συνέπεια να έχουμε μεγαλύτερη ασφάλεια. Λοιπόν, διαγράψαμε το 2. Το επόμενο ποιο είναι που δεν έχει διαγραφεί? Το 3. Παίρνουμε το 3, διαγράφουμε όλα τα πολλαπλάσια του 3. Όπως το 9, το 15, 21. Και φεύγουν σιγά σιγά αυτές οι καταχωρήσεις. Τώρα πώς γίνεται διαγραφή? Φανταστείτε πάλι ένα boolean πίνακα που αν θα, ένα κελί θα έχει την τιμή 0 ή την τιμή 1, αναλόγως αν έχει διαγραφή ή όχι. Στη συνέχεια το 5, διαγράφουμε τα πολλαπλάσια του 5. Το 6 έχει ήδη διαγραφεί. Πάμε στο 7. Διαγράφουμε όλα τα πολλαπλάσια του 7, αλλά σύμφωνα με τον αλγόριθμο, ο επόμενος αριθμός είναι το 11. Όμως έχει τετράγωνο μεγαλύτερο από 100 και σύμφωνα με τον αλγόριθμο, δεν χρειάζεται από αυτό το σημείο και πέρα να εξετάσουμε άλλους αριθμούς, γιατί έχουν διαγραφεί όσοι έπρεπε να διαγραφούν. Και αυτοί λοιπόν είναι οι πρώτοι αριθμοί, αυτοί που έχουν μείνει. Δηλαδή 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 κ.ο.κ. Αυτός ο αλγόριθμος, αν θέλουμε να το παραλληλοποιήσουμε, καταρχήν πρέπει πρώτα να κάνουμε μια σηριακή υλοποίηση. Πάντα, γι' αυτό και εγώ, στο project ζητάω από εσάς τη σηριακή υλοποίηση. Γιατί ο τρόπος που θα κάνουμε τη σηριακή υλοποίηση, όπως είδατε και στο πρόβλημα των ενσωμάτων, μπορεί να μας επιτρέψει κάποιο είδους παραλληλοποίηση, μπορεί να μας αποτρέψει από άλλες τεχνικές κ.ο.κ. Σας έδωσα λοιπόν το ελεύθερο να υλοποιήσετε με όποιο τρόπο θέλετε εσείς, με στόχο βέβαια την επίδειξη παραλληλίας. Υπάρχει δυσκολία στον υπολογισμό του τετραγώνου και αν θέλουμε να υλοποιήσουμε, απαιτείται ένας μονοδιάστατος μπουλιανός πίνακας, δηλαδή τιμές boolean 0 ή 1, true or false. Τα στοιχεία αντιστοιχούν σε φυσικούς αριθμούς. Ένας ακέραιος, ο οποίος αντιστοιχεί στον πλέον προσφάτως ευρεθέντα πρώτο αριθμό και ως δείκτης βρω. Ας δούμε δύο παραλληλοποιήσεις του αλγορίθμου, παραλληλισμό ελέγχου ή παραλληλισμό δεδομένου. Στον παραλληλισμό ελέγχου έχουμε μια κοινή μνήμη. Κάθε επεξεργασία απαλήφθη πολλαπλάσια του πρώτου. Π.χ. ο P1 απαλήφθη πολλαπλάσια του 2, P2 τα πολλαπλάσια του 3 κ.ο.κ. Δηλαδή σε άλλα δεδομένα περίπου, μπορεί να εμφανιστούν όμως τα εξής προβλήματα. Δύο επεξεργαστές να απαλήφθουν τον ίδιο πρώτο, γιατί φανταστείτε τη στιγμή που ένας επεξεργαστής πάει να πάρει την επόμενη τιμή, έστω πήρε την τιμή 3, εκείνη τη στιγμή και ένας άλλος επεξεργαστής παίρνει την τιμή 3, και ως εκ τούτου αρχίζει και διαγράφει πολλαπλάσια του 3 και οι δύο διαγράφουν πολλαπλάσια του 3. Ή ένας επεξεργαστής μπορεί να κοσκινίζει πολλαπλάσια ενός σύνθετου αριθμού. Κάποιος δηλαδή, έχουμε 10, φανταστείτε, επεξεργαστές και ο πρώτος πήρε το 1, ο άλλος το 2, ο άλλος το 3, ο άλλος το 4. Το 4, φανταστείτε κάποιος να πάρει το 4 και να αρχίσει να διαγράφει πολλαπλάσια στο 4. Υπάρχει πρόβλημα. Θα κάνει τζάμπα δουλειά. Θέλει κάποιο συγχρονισμό σε αυτή την περίπτωση. Αν χρησιμοποιήσουμε έναν επεξεργαστή για χίλιους αριθμούς, σε αυτό το παράδειγμα, ας δούμε τώρα σε μια υλοποίηση σύμφωνα με το συγγραφέα του αντίστοιχου βιβλίου, βέβαια, και βρήκε λοιπόν ότι υλοποιείται σε 1.311 μονάδες χρόνου με έναν επεξεργαστή. Με δύο επεξεργαστές, τότε ο πρώτος επεξεργαστής, δηλαδή που θα απαλείψει τα πολλαπλάσια του 2, θα ολοκληρώσει την εργασία του σε 706 μονάδες χρόνου και ο δεύτερος σε 705 μονάδες χρόνου. Βλέπετε ότι έχουμε πετύχει κάποια βελτίωση των επιδόσεων, γιατί μειώθηκε ο χρόνος. Αν βάλουμε τρεις επεξεργαστές, ο πρώτος θα απαιτήσει 499 δευτερόλεπτα, ο δεύτερος 420 και ο τρίτος 410. Έχουμε μια επιτάχυνση 2,83. Κοιτάξτε εδώ, βλέπουμε και την αποτελεσματικότητα. Βλέπουμε ότι σε δύο επεξεργαστές έχουμε περίπου επιτάχυνση 2. Σε τρεις επεξεργαστές μειώνεται η επιτάχυνση, έχουμε 2,83. Είναι ένα μετρικό κιόλας η αποτελεσματικότητα παραλληλοποίησης. Και αυτό είναι ένα άλλο φράγμα, γιατί δεν μπορεί να μειωθεί ο χρόνος στο 399. Ας το δούμε οπτικά. Κοιτάξτε εδώ, αν έχουμε έναν επεξεργαστή, αρχικά διαγράφονται τα πολλαπλάσια του 2, μετά του 3, μετά του 5, 7 κ.ο.κ. Και βλέπουμε εδώ 1.411 μονάδες χρόνου. Αν βάλουμε δύο επεξεργαστές, βλέπουμε ότι διαγράφει τα πολλαπλάσια του 2, του 7, του 17 και έχουμε κερδίσει περίπου επιτάχυνση 2. Αν όμως βάλουμε τρεις επεξεργαστές, κοιτάξτε το 2. Δεν μπορεί αυτό με αυτή την τεχνική να παραλληλοποιηθεί παραπάνω, οπότε αυτό είναι το άνω όριο. Δηλαδή, και άλλον επεξεργαστή να βάλουμε, δεν θα κερδίσουμε τίποτα. Δεν θα βελτιωθεί ο χρόνος. Υπάρχει λοιπόν ένα πρόβλημα. Αυτό δεν θεωρείται πρόβλημα που μπορεί να κλιμακωθεί.
η κλιμάκωση είναι κατά πόσο υποθετώντας έξτρα επεξεργασίες στο σύστημα μπορούμε να τους χρησιμοποιήσουμε. Αυτό είναι η κλιμάκωση. Αν δεν μπορούμε να τους χρησιμοποιήσουμε προς αυτή την περίπτωση, το πρόβλημα δεν είναι κλιμακούμενο. Με παραλληλισμό δεδομένων, όπως σας είχα πει, ο πρόσωπος επεξεργασίας παίρνει από το 2 έως νίδια π και τα λοιπά. Είναι ο τρόπος που σας είχα πει που χωρίζουμε χωρίζουμε τα δεδομένα εισόδου σε διεργασίες. Δηλαδή, σας είχα δείξει την εξίσωση. Αυτός ξεκινάει την αρρύθμιση από το 1, γι' αυτό έχει και αυτούς τους αριθμούς, αλλά είναι οι ίδιες εξισώσεις, αν το παρατηρήσετε. Υπάρχουν λοιπόν διάφορες υλοποιήσεις. Τώρα, η επιτάξη μεγιστοποιείται στους 11 επεξεργασίες με αυτή την τεχνική. Δηλαδή, αυτή η τεχνική έχει άνω όριο 11 και βλέπουμε για επεξεργαστές ότι καθώς τοποθετούνται οι επεξεργασίες, υπάρχει επιτάχυση, αλλά δεν είναι η γραμμική επιτάχυση που είχαμε για δύο επεξεργαστές π.χ. Στους τρεις είδαμε, ας πούμε, 2,83. Στους τέσσερις έχουμε 3,5 και ούτω καθώς. Δηλαδή, σιγά-σιγά μειώνεται αυτό το νούμερο και φτάνουμε σε ένα σημείο πέρα από το οποίο δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να τοποθετούμε επεξεργασίες και να κερδίσουμε. Ίσα-ίσα θα μειώνεται και η απόδοση. Και πού οφείλεται αυτό? Οφείλεται στην επικοινωνία. Κοιτάξτε λίγο. Όσο αυξάνεται ο αριθμός των επεξεργαστών, αυξάνεται η ανάγκη για επικοινωνία και συγχρονισμό των διεργασιών. Και ο συνολικός χρόνος, βλέπετε, καθορίζεται από το άθροισμα του χρόνου του υπολογισμού και του χρόνου της επικοινωνίας. Άρα μπορεί να μειώνεται ο χρόνος υπολογισμού, αλλά αυξάνεται ο χρόνος επικοινωνίας και ως συνέπεια αυξάνεται και ο χρόνος υπολογισμού. Γι' αυτό υπάρχει αυτό το όριο. Στο συγκεκριμένο αλγόριθμο, τη συγκεκριμένη υλοποίηση, στη συγκεκριμένη αρχιτεκτονική. Ξαναλέω, το 11 είναι συγκεκριμένη υλοποίηση. Εσείς αν το υλοποιήσετε με άλλο τρόπο, μπορεί να βρείτε όριο κάπου αλλού, αλλά σίγουρα θα βρείτε κάποιο όριο. Σε μια πιο πραγματική υλοποίηση δεν αποθηκεύονται αποτελέσματα. Απαιτείται συσκευή εισόδου-εξόδου, απαιτείται δηλαδή να υπολογιστεί ο χρόνος που απαιτείται για εισόδο-έξοδο και η επιτάχυση είναι μικρότερη. Υπάρχουν κάποιοι οργανισμοί που δίνουν βραβεία για την έβρεση πρώτων αριθμών. Για παράδειγμα, κάποιος που το 2000 είχε βρει τον πρώτο αριθμό με 1 εκατομμύριο ψηφία, πήρε 50.000, μετά με 10 εκατομμύρια, 100.000. Και υπάρχουν και ακόμα κάποια βραβεία, αν θέλετε να ασχοληθείτε με την έβρεση αριθμών, όπως βλέπετε εδώ, 1 δισεκατομμύριο. Αν βρείτε αριθμό με 1 δισεκατομμύριο, είναι 250.000 δολάρια. Βέβαια, δεν είναι μόνο να πείτε έναν. Καταρχήν, σκεφτείτε ένα τέτοιο αριθμό. Ένα αριθμό με 1 δισεκατομμύριο ψηφία, τι μέγεθος θα πιάνει? Ένα σκληρό δίσκο. Θα έχει πολύ μεγάλο μέγεθος, τέλος πάντων. Δεν μπορείτε να το εκτυπώσετε. 1 δισεκατομμύριο ψηφία. 1 δισεκατομμύριο, δηλαδή, αν σκεφτούμε ότι κάθε ψηφίο. Πώς θα απεικονίζεται κάθε ψηφίο? Δεν μπορούμε να πούμε ότι θα χρησιμοποιήσουμε 4 byte αποθήκευσης, είναι και ο τρόπος πώς θα αποθηκευτεί κάτι τέτοιο. Γιατί 4 byte, το κλασικό integer, για παράδειγμα, έχει τιμές μέχρι 4 εκατομμύρια. Άμα θέλουμε ένα τέτοιο αριθμό, που ασφαλώς έχει ανάγκες μεγάλες αποθήκευση, είναι αρκετά δύσκολο. Και η επιβεβαίωση βέβαια του αριθμού. Δηλαδή, έστω κάποιος από εσάς λέει, βρήκα τον αριθμό και πετάει 1 δισεκατομμύριο νούμερα στη σειρά. Το θέμα δεν είναι να το πει, να αποδείξει ότι αυτός είναι πρώτος αριθμός. Και εκεί είναι το δύσκολο, η απόδειξη. Γι' αυτό λοιπόν δίνονται και αυτά τα μεγάλα βραβεία και δεν είναι για τους περισσότερους, αλλά κάποιος που θελήσει να ασχοληθεί με την έβρεση πρώτων αριθμών, υπάρχουν ανοιχτά challenges. Μελέτη οριών επιτάχυσης, σχετικά θα μιλήσουμε για τον νόμο του Αμτάλ, πολύ σημαντικός νόμος, το είχαμε δει και στην αρχιτεκτονική σε ένα σημείο, Γκρος, Γκουσταφόν Παρίς και ούτω καθεξής. Για τα υπολογιστικά μοντέλα σε παράλληλους υπολογισμούς, έχουμε το μοντέλο ίσης διάρκειας και το μοντέλο παράλληλου υπολογισμού με σηριακά τμήματα. Στο μοντέλο ίσης διάρκειας σημαίνει ότι κάθε εργασία, κοιτάξτε, μπορεί να διαρθεί σε νη ίσες υποεργασίες. Δηλαδή, έχουμε 10 εργασίες. Μπορούμε να το χωρίσουμε ακριβώς, δηλαδή μια εργασία σε 10 εργασίες, όπου κάθε εργασία ανατίθεται σε διεργασίες. Αν θεωρήσουμε ότι τα S, η serial S, είναι ο σηριακός χρόνος,
δηλαδή σε έναν επεξεργαστή, και το ΤΑΦΜ είναι ο παράλληλος χρόνος. Είναι ο χρόνος που απαιτείται σε ένας επεξεργαστής να εκτελέσει μια υπεργασία της ολικής ενότητας. Μπορούμε να πούμε, αφού έχουμε τέλεια διαίρεση του συνολικού χρόνου σε ενίοι επεξεργαστές, τότε ο νέος χρόνος είναι σαφώς μικρότερος και ανάλογος αυτού του κλάσματος. Δηλαδή, όλοι οι επεξεργαστές εκτελούν την υπεργασία ταυτόχρονα. Και μπορούμε να επιλογήσουμε το speed up. Πολύ σημαντικό και αυτό, την επιτάχυση. Όπου είναι, όπως βλέπετε, το speed up, ο σειριακός δια ΤΑΦΜ. Δηλαδή, ο συνολικός χρόνος ο σειριακός προς το συνολικό χρόνο του τελικό τον παράλληλο. Και βρίσκουμε ότι σε αυτή την περίπτωση είναι μη. Δηλαδή, ισούται με τον αριθμό των επεξεργαστών των διεργασιών που θέτουμε. Βέβαια, αυτό είναι ιδανικό πρόβλημα. Δεν το συναντάμε συχνά. Αυτό μας δείχνει ότι υπάρχει μια γραμμική επιτάχυση. Δηλαδή, όσο βάζουμε επεξεργαστές, αυξάνεται γραμμικά η επιτάχυση. Πολύ ιδανική περίπτωση. Και δεν το συναντάμε γιατί έχουμε συνήθως ανάγκη συγχρονισμού και επικοινωνίας. Κοιτάξτε, λοιπόν, μια τέτοια καμπύλη που δεν θα συναντήσετε σε πραγματικά προβλήματα. Είναι, λοιπόν, το μοντέλο ίσης διάρκειας. Στο μοντέλο αυτό, όπως σας είπα, δεν λήφθηκε υπόψη η επικοινωνία, δεν λήφθηκε υπόψη η καθυστέρηση δικτύου. Το χρόνο επικοινωνίας που απαιτείται για την επικοινωνία, για πιθανή ανταλλαγή δεδομένων, έστω είναι TAFC, communication, τότε ο παράλληλος χρόνος είναι ίσως με το χρόνο που είχαμε υπολογίσει πριν, αλλά έχει και το κόστος αυτό της επικοινωνίας. Οπότε βλέπετε πώς τροποποιείται πια η εξίσωση της επιτάχυσης. Έχουμε SN, μπαίνει και το communication cost. Και μπορεί να γραφτεί με αυτόν τον τρόπο. Η επιτάχυση, λοιπόν, ενός υπολογισμού εξαρτάται τόσο από το σειριακό χρόνο εκτέλεσης, αλλά και την καθυστέρηση λόγω επικοινωνίας. Και σας έχω πει ότι κάθε φορά που επικοινωνούν δύο διεργασίες με send and receive, είναι σημείο που μας μειώνει την απόδοση του συστήματος. Θέλουμε να έχουμε το TAFS όσο το δυνατόν μικρότερο. Και εδώ μαθηματικά αποδεικνύεται ότι όσο μεγαλύτερο είναι το TAFS, τόσο χάνουμε στην επιτάχυση. Κάποιες ακραίες περιπτώσεις. Το TAFC είναι πολύ μικρό. Ισχνό, ούτε καν λαμβάνεται υπόψη. Τότε είναι αμεληταίο και η πιθανή επιτάχυση είναι ίσο με νη. Στην αντίθετη περίπτωση που έχουμε πάρα πολύ επικοινωνία, είναι πολύ έντονη η επικοινωνία ανάμεσα στις διεργασίες, το κόστος επικοινωνίας είναι πολύ μεγάλο. Βλέπετε εδώ, η επιτάχυση είναι πολύ μικρότερη και από τη μονάδα. Δηλαδή, βάζουμε επεξεργαστές, και επειδή έχουμε πολύ μεγάλο κόστος επικοινωνίας, τελικά χάνουμε κιόλας. Καλύτερα να εκτελέσουμε σειριακά το πρόγραμμά μας. Έχουμε επιβράδυση. Το κόστος επικοινωνίας είναι συγκρίσιμο με το κόστος υπολογισμού σε αυτή την περίπτωση και η επιτάχυση είναι περίπου 1. Γι' αυτό υπάρχει και η έννοια της αποδοτικότητας που σας είχα πει, όπου είναι ο λόγος της επιτάχυσης ως προς τον αριθμό των πυρήνων. Είχαμε δει στο κόσκινο του εραστοσθένη ότι για 2 επεξεργαστές είχαμε επιτάχυση 2. Άρα εκεί είχαμε το ξύ ίσον 1. Μετά όμως είχαμε για 3 επεξεργαστές είχαμε επιτάχυση 2,8. Δηλαδή είχαμε 2,8 προς 3. Έπεφτε από το 1. Το ιδανικό είναι να έχουμε 1. Όσο πιο κοντά στη μονάδα γίνεται, τόσο καλύτερη αποδοτικότητα έχουμε. Δηλαδή είναι σαν ποσοστό, να το φανταστείτε, το 1 είναι το 100%. Όσο πιο κοντά στο 1 είναι, τόσο πιο κοντά στο 100% βρισκόμαστε της αποδοτικότητας της παράλληλης υλοποίησης. Συνήθως όμως δεν το πετυχαίνουμε το 100% και είδατε στο πρόβλημα το άλλο, σε 3 επεξεργαστές ήμασταν 2,8 προς 3, μετά παραπάνω είχαμε, για παράδειγμα, 3,5 προς 4, δηλαδή σιγά σιγά μειώνεται η αποδοτικότητα και από αυτό συμπεραίνουμε ότι και η κλιμάκωση έχει πρόβλημα. Δηλαδή, όταν βλέπουμε ότι μειώνεται η αποδοτικότητα, δεν είναι κλιμακούμενο το πρόβλημα. Δεν είναι, λοιπόν, ρεαλιστικό αυτό το πρόβλημα, γιατί θεωρείται πολύ απλά ότι διαιρούμε το σειριακό χρόνο δια νη επεξεργασίας και υπολογίζουμε ένα νέο χρόνο. Είναι ιδεατό και αυτό.
οι πραγματικοί αλγόριθμοι περιέχουν και σηριακά τμήματα, τα οποία δεν μπορούν να διαρθούν και παράλληλα και ο μόνος τρόπος είναι να εκτελεστούν σε έναν επεξεργαστή. Όπως άθροιση των αντίστοιχων στοιχείων δύο διανυσμάτων, άθροιση του προηγούμενου βήματος και υπολογισμός με όρους και επικαιροποίηση των αρχικών τιμών στα διανύσματα. Για, βλέπουμε. Αυτό μπορεί να γίνει παράλληλα. Αυτό όμως γίνεται σηριακά και αυτό γίνεται παράλληλα. Δηλαδή κάποια τμήματα γίνονται σηριακά, κάποια παράλληλα, κάποια σηριακά. Δηλαδή είναι ένα μοντέλο όπου έχουμε και σηριακά και παράλληλα τμήματα και αυτό είναι ένα ρεαλιστικό μοντέλο. Γιατί και έτσι βρίσκουμε τους αλγορίθμους έξω, που έχουν εναλλαγή σηριακών και παράλληλων τμήματων. Το παραπάνω παράδειγμα φανερώνει ότι ένα ρεαλιστικό υπολογιστικό μοντέλο πρέπει να λαμβάνει υπόψη την ύπαρξη σηριακών τμήματων και λαμβάνει στο μοντέλο παράλληλου υπολογισμού με σηριακά τμήματα. Το νόμο του Αμντάλ θα το δούμε την επόμενη φορά, γιατί ήρθε η ώρα για το quiz. Μόνο οπτικά να το δείτε, την εξίσωση. Όπου αναφέρεται, πού είναι αυτή η εξίσωση, όπου υπολογίζουμε την